Πυκνή χιονόπτωση κατά διαστήματα για τρίτο 24ωρο σήμερα στις ορεινές, ημιορεινές και παιδινές περιοχές του νομού, με το λευκό επισκέπτη να μετατρέπει το Ρέθυμνο σε ένα ειδηλιακό τοπίο. Η Αρμένη, ο Κάστελος και ο Σωματάς είναι οι τρεις περιοχές που βρίσκονται μια ανάσα από την πόλη του Ρεθύμνου και στις οποίες η ελπίδα άπλωσε το λευκό της πέπλο. Έχει πάρα πολύ χιόνι, ήταν δύο δύσκολες μέρες, αλλά πέρασαν. Το καλό ήταν ότι ανά 10 λεπτά περνούσε κρέιντερ και καθάριζε το δρόμο. Αυτό ήταν το σημαντικό, δηλαδή ότι υπήρχε άμεση ανταπόκριση. Εγώ προσωπικά το απόλαψα αρκετά, γιατί δεν είναι και τόσο συνηθισμένο να δούμε τόσο πολύ χιόνι. Ιδιαίτερα προβλήματα όχι, γιατί εδώ πέρα είναι ο κεντρικός δρόμος, οπότε... Ήταν συνέχεια ανοιχτός. Ναι, αυτός ο δρόμος, ναι. Από την πρώτη και όλη στιγμή, πάνω από 100 μηχανήματα εκμισθωμένα και μη της αντιπεριφέρειας και των 5 δήμων του Ρεθύμνου ρίχτηκαν στη μάχη, διατηρώντας ανοιχτό σχεδόν το σύνολο των επαρχιακών δρόμων. Είχαμε διατάξει τα μηχανήματα κατά τέτοιο τρόπο στους δρόμους, που να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση, τουλάχιστον να μπορούμε να ανοίγουμε τους δρόμους συνεχώς. Μέχρι και το μεσημέρι, κλειστή λόγω χιονόπτωσης και παγετού, ήταν οι επαρχιακοί δρόμοι Γερακαρίου Σπηλίου, Πρασές Πατσός, Πατσός Μέρωνας, αλλά και οι δρόμοι από Βενία ως Ανόγια και από Αηγιάννη ως Ανόγια. Ωστόσο, στο δρόμο από Αργυρούπολη ως Μυριοκέφαλα και Ασίγωνια, η κυκλοφορία γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Το ότι ένας δρόμος δόθηκε κυκλοφορία σημαίνει ότι υπάρχει μια λωρίδα ή μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας ελεύθερη. Στα πλαϊνά έχει χιόνι, το οποίο θα παγώσει, θα έχουμε πάγο. Αυτό σημαίνει ότι η διέλευση είναι ακόμα επισφαλής με μεγάλες ταχύτητες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή με χαμηλές ταχύτητες και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, εφόσον έχουμε και μπορούμε να τις τοποθετήσουμε. Το τριήμερο της κακοκαιρίας, ο μεγαλύτερος όγκος χιονιού στο Ρέθυμνο πέρα από τα Νόγια έπεσε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρίου, με το Μέρωνα, το Γερακάρι, τα Μεσονήσια και τις Ελένες, το χιόνι να ξεπερνά το μισό μέτρο. Ακόμα υφίσταται η σύστασή μας για τις μετακινήσεις μόνο τις απαραίτητες και όχι για διασκέδαση και μη απαραίτητες μετακινήσεις. Και ενώ η ελπίδα στο πέρασμά της έντυσε στα λευκά το μεγαλύτερο μέρος του νομού, στην πόλη του Ρεθύμνου η εικόνα λόγω και της αργίας ήταν εντελώς διαφορετική. Ώρα 12 το μεσημέρι και στην πόλη του Ρεθύμνου ο υδράργυρος έχει αγγίξει τους 6 βαθμούς Κελσίου. Πάντως όλες αυτές τις ημέρες, από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στο κέντρο είναι η δυνατή άνεμη, η βροχοπτώση, το χιονόνερο και φυσικά οι πολικές θερμοκρασίες. Πάντως από τη Δευτέρα έως και σήμερα ελάχιστα ήταν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που καταγράφηκαν στο Ρέθυμνο, αφού κάθε μεμονωμένη ζημιά που προκλήθηκε αποκαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Με τη ΔΔΕ είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, διότι δεν είχαμε ιδιαίτερα θέματα που... Ξέρετε, το να κοπεί το ρεύμα είναι όπως ένας κλειστός δρόμος, μπορώ να πω και ακόμη χειρότερο. Οπότε... πήγε καλά και αυτό το ζήτημα εδώ στο νομό Ρεθύμνου.